Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Moto Action. Το σημερινό θέμα συζήτησης είναι σχετικό με την ερώτηση που κάνουν πολλοί σχετικά με το τι να επιλέξουν, ποια μηχανή να διαλέξουν, το Tracer, το 900 ή το Tiger, το Sport. Είναι ένα ερώτημα, είναι μια απορία η οποία έχει διχάσει πολλούς. Και γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετούς και θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν βασιζόμαστε σε γνώμες και απόψεις άλλων. Έτσι, καλό είναι να τις έχουμε για αυτές σαν πληροφορίες, να κάνουμε τη διασταύρωσή μας. Αλλά αυτό που θα καθορίσει το αν θα αγοράσουμε μια μοτοσικλέτα έναντι μιας άλλης έχει να κάνει αποκλειστικά με προσωπικά κριτήρια. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, να οδηγήσουμε κάτι προτού το αγοράσουμε. Δυστυχώς, οι ελληνικές αντιπροσωπείες διαθέτουν ελάχιστες μοτοσικλέτες demo, για test ride δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό, διότι πλέον ο Έλληνας αγοράζει μοτοσικλέτες στα τυφλά. Οτιδήποτε άλλο και να θες να αγοράσεις, ρούχα, παπούτσια, κινητά, τηλέφωνα, λάπτοπ, οτιδήποτε, ακόμα και σε εξοπλισμό μηχανής, κράνος κτλ. Θα υπάρξει κάποιο κομμάτι δοκιμής, θα το δοκιμάσεις, δεν γίνεται να το αγοράσεις στα τυφλά. Να δεις, ταιριάζει πάνω, ταιριάζει το σώμα, στις απαιτήσεις σου, πόσο μάλλον όταν αυτό το κάτι κοστίζει 5, 10, 20, μπορεί και παραπάνω χιλιάρικα. Οπότε πρέπει και εμείς να αναλάβουμε κάποιες ευθύνες, εννοώντας ότι πρέπει να ζητάμε πιο δυναμικά διαθεσιμότητα για test ride ως υποψήφιοι αγοραστές και πελάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν γίνεται. Ακόμα και στα αυτοκίνητα. Βέβαια, τα αυτοκίνητα είναι άλλη ιστορία και υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα test drive εκεί πέρα. Αλλά στις μηχανές αυτό που αντικρίζουμε καθημερινά είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να αγοράσεις κάτι προτού το οδηγήσεις. Τέλος, κλείνει αυτό το κομμάτι. Επόμενο κεφάλαιο έχει να κάνει με το άτομο το οποίο σας μεταδίδει την πληροφορία. Δηλαδή, άμα είναι άτομο ειλικρινές και αντικειμενικό, βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ή άμα είναι παπατζής ή φανατισμένος. Έτσι, άμα ένα άτομο δεν έχει σφαιρική γνώση και άποψη, δεν μπορεί να εκφέρει και μια σωστή γνώμη ή πόσο μάλλον να μπει σε διαδικασία σύγκρισης. Ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει μόνο μία μάρκα, έτσι, είχαν μοτοσυκλέτες μόνο μίας μάρκας, αλλά έχουν άποψη και για τις υπόλοιπες χωρίς να τις έχουν οδηγήσει και λένε ότι είναι καλύτερη γιατί είναι η τάδε μάρκα. Εντάξει, προφανώς και είναι άκυρη συγκεκριμένη γνώμη, δεν το συζητάμε καν αυτό. Και φυσικά να ξεχωρίζουμε τα ειλικρινή άτομα από τους παπατζίδες. Έτσι, μπορείς να καταλάβεις πότε κάποιος είναι ειλικρινής και σου λέει πράγματα τα οποία είναι αντικειμενικά και ισχύουν από ένα άλλο άτομο, ο οποίος απλά από τις 10 προτάσεις που θα πει οι 11 θα είναι ψέματα, έτσι, παπατζηλίκια και τα λοιπά. Όλοι έχουμε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, μπορούμε πολύ εύκολα να τους καταλάβουμε και να τους ξεχωρίσουμε. Και μπαίνουμε στο θέμα μας. Με έχουν ερωτήσει πολύ κατά καιρούς και φυσικά στα σχόλια προσπαθώ να απαντήσω όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά γίνεται. Και το πρώτο πράγμα που προτείνω είναι φυσικά να πάει να το οδηγήσει. Έτσι, άμα δεν το οδηγήσει, δεν μπορεί να καταλάβει μόνο από τα λόγια, τα σχόλια και τις γνώμες. Αλλά παρόλα αυτά θα πατήσουμε σε κάποια αντικειμενικά επιχειρήματα, θα αφήσουμε τα υποκειμενικά, τα οποία είναι για παράδειγμα η συμπάθεια σε κάποια μάρκα, ας πούμε Yamaha ή Triumph, το κομμάτι της εμφάνισης και γενικότερα κάποια άλλα υποκειμενικά κριτήρια σχετικά με το τι μας ταιριάζει καλύτερα ή με το τι εφαρμόζει καλύτερα στο σωματότυπό μας, στο στυλ οδήγηση κτλ. Και το πεδίο χρήσης και θα πατήσουμε σε αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης, θέλω να σας πω ότι θα ακολουθήσει και βίντεο στο οποίο θα μιλήσουμε για το κομμάτι της αξιοπιστίας, καθώς επίσης και για ανακλήσεις που έχουν κάνει οι δύο εταιρείες στα δύο συγκεκριμένα μοντέλα. Και πάμε στο θέμα μας. Καταρχήν, θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι η Triumph στη συγκεκριμένη κατηγορία και στα τρικύλινδρα μοτέρ είναι πολύ περισσότερα χρόνια από τη Yamaha. Το κρατάμε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
Αλλά παρόλα αυτά, συγχαρητήρια στη Yamaha που έβγαλε μια μηχανάρα, γιατί μιλάμε για μηχανάρα, που τάραξε τα δεδομένα της κατηγορίας. Και όταν λέμε κατηγορία, μιλάμε βάσει κατηγορίας μοτοσικλέτας και όχι τόσο ως κατηγορίας κυβισμού, που παρόλα αυτά μπορεί και παίζει στα ίσα με τον τρικύμηδρο κινητήρα της Triumph, τον 1050, ενώ είναι μόνο εισαγωγικά 850 κυβικά εκατοστά. Και ξεκινάμε με το κομμάτι της ποιότητας κατασκευής, όπου η Triumph είναι ένα σκαλί παραπάνω όσον αφορά την αντιληπτή ποιότητα, δηλαδή χειριστήρια, τιμόνια, τιμονόπλακες, μανέτες, καθρέφτες, ρεζερβουάρ, σέλα κτλ. Σε πολλά μέρη μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος ότι έχει δοθεί περισσότερη προσοχή στην ποιότητα στο μοντέλο της Triumph από ό,τι στις Yamaha. Επίσης να πούμε ότι το Tiger Sport, το συγκεκριμένο μοντέλο, υπάρχει 1 με 2 χρόνια πριν το Tracer το 900, που βέβαια και τα δύο μοντέλα υπέστησαν βελτιώσεις και αλλαγές στην πάροδο των χρόνων. Κρατάμε επίσης κατά νου ότι η μοτοσικλέτα της Yamaha είναι μια low budget μοτοσικλέτα. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε κόστιζε κάτω από 10 χιλιάρικα. Οπότε είναι λογικό να έχουν κάνει κάποιες εκπτώσεις σε ποιότητα, περιφερειακά κτλ. Είναι απολύτως λογικό. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τα περιφερειακά, που είναι οι αναρτήσεις και τα φρένα. Λοιπόν, ξεκάθαρα, με μεγάλη διαφορά, ειδικά στο κομμάτι της ανάρτησης, το Tiger είναι ανώτερο. Ειδικά τώρα για το Tracer της πρώτης γενιάς, που ήταν μια μοτοσικλέτα σαν να κάνει τραμπολίνο. Για τις πρώτης γενιάς. Στη δεύτερη γενιά βελτιώθηκε. Και θα κρατήσουμε απ' έξω το Tracer GT, το οποίο πιστεύω ότι είναι μια εντελώς διαφορετική μοτοσικλέτα. Θα σας πω τους λόγους στην πορεία. Τώρα από εκεί και πέρα, και στο κομμάτι των φρένων, το Tiger είναι και πάλι μπροστά. Και οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν τετραπίστονες δαγκάνες ακτινικής στήριξης. Το Tiger φοράει τις Nissin, το Tracer φοράει τις Advix, και δίσκους διαμέτρου 320 χιλιοστών για το Tiger και 298 για το Tracer. Βέβαια, το Tracer ζυγίζει και 25 κιλά λιγότερα, 210 κιλά έναντι 235 κιλών. Μεγάλη διαφορά στα κιλά. Και τώρα θα περάσουμε στο πώς μεταφράζονται όλα αυτά στο κομμάτι της οδήγησης. Και θα ξεκινήσουμε με το Tracer. Της πρώτης γενιάς, όπως είπαμε, ήταν πολύ αδύναμο από όψη ανάρτηση, μετά βελτιώθηκε. Έχει μια συμπαθητική συμπεριφορά, δεν θα έλεγα τίποτα το σπουδαίο, αλλά το μεγάλο του ατού είναι ότι είναι πιο ευέλικτο από το Tiger. Σε λιγμούς, έτσι, μέσα στην πόλη, είναι πιο ελαφριά μοτοσικλέτα και όλα αυτά φυσικά έχουν πολύ θετικό αντίκρισμα στο γενικότερο κομμάτι της οδήγησης. Ειδικά μέσα στην πόλη, σε κλειστά κομμάτια, είναι πιο ευέλικτο. Από την άλλη, το Tiger είναι πολύ πιο σταθερό και ασφαλές, οπότε όσον αφορά τα οδικά χαρακτηριστικά, το Tiger ξεκάθαρα είναι πιο ευθύβολο, πιο σταθερό και σου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Διότι η ανάρτηση δεν ανεβοκατεβαίνει, ας πούμε, σαν να κάνεις τραμπολίνο και ελέγχει σωστά τον όγκο και το βάρος της μοτοσικλέτας. Και τώρα θα περάσουμε στο κομμάτι των επιδόσεων του μοτέρ. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχει μια διαφορά 200 κυβικών εκατοστών, αλλά παρόλα αυτά οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ κοντά, διότι αφενός το μοτέρ της Yamaha είναι ένα φανταστικό διαμάντι, το οποίο είναι φυσικά τρικύλινδρο όπως όλοι γνωρίζουμε και είναι και σφυρίλατο και έχει φοβερά χαρακτηριστικά όσον αφορά το μοίρασμα της ροπής αλλά και τη δύναμη στις ψηλές στροφές. Έχω οδηγήσει 3 φορές το Tracer πρώτης γενιάς και 2 φορές το δεύτερης γενιάς. Δυστυχώς δεν έχω οδηγήσει το GT και θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, είναι πάνω κάτω στα ίδια, έτσι. Λοιπόν, όπως είπαμε, ναι μεν 200 κυβικά λιγότερα, αλλά μιλάμε για κοντύτερο σασμάν και 25 κιλά ελαφρύτερη μοτοσικλέτα και στροφάρει μέχρι τις 11.700 σε αντίθεση με το Tiger που στροφάρει 10.300. Φανταστείτε άμα το Tracer και αυτό στρόφαρε μέχρι τις 10.300 και μετά ελάτε να μου πείτε άμα θα ήταν κοντά με το, σε επιδόσεις με το Tiger. Ή φανταστείτε άμα το Tiger στρόφαρε στις 11.700.
να σας δώσω ένα παράδειγμα, το συγκεκριμένο μοντέρ στο τελευταίας γενιάς Speed Triple 1050 στροφάρει στις 11.300 και αποδίδει πολύ άνετα 150 άλογα, ενώ στο Speed Triple προηγούμενης γενιάς στις 10.300 αποδίδει με σχετική άνεση 140 άλογα. Τα λέω αυτά διότι θέλω να εξηγήσω κάποια επιχειρήματα, κάποιες λεπτομέρειες, που μόνο λεπτομέρειες δεν είναι, που πολλοί δεν τα λαμβάνουν υπόψη. Έτσι, το Tracer χρησιμοποιεί το ψηλότερο στροφάρισμά του, αυτές τις σχεδόν 1500 στροφές παραπάνω, και αξιοποιεί ένα κοντύτερης κλιμάκωσης σασμάν. Λογικότατο να είναι στα ίδια. Λογικότατο. Βέβαια ο κινητήρας του, όπως είπαμε, και αυτός είναι φανταστικός, είναι cross-plane, έχει τεχνολογία φοβερή, αλλά δεν βασίζεται μόνο στο κινητήρα του. Είπαμε, βάρος, κλιμάκωση, στροφάρισμα. Φανταστείτε να έχει ίδιο σασμάν με αυτό, ίδια κιλά με αυτό, και να στρόφαρε μέχρι τις 10.300 στροφές. Μετά πείτε μου, άμα θα ήταν στα ίδια, ή άμα καν δεν συζητούσαμε αυτή τη στιγμή για την συγκεκριμένη σύγκριση. Βέβαια, στον αντίποδα, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό το Tracer. Δηλαδή, είσαι σχεδόν στα 6 λίτρα, σχεδόν συνέχεια, έτσι, ακόμα και να το πιέζεις, σε αντίθεση με το Tiger που μπορείς να ξεπεράσεις ακόμα και τα 10 λίτρα. Η διαφορά δηλαδή στη μέση κατανάλωσή τους είναι περίπου στα 2 με 3 λίτρα, δηλαδή μεγάλο, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε διαδικασίες τώρα ποιο είναι πιο ακριβώς σε service, δεν έχει να κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις στο τελευταίας γενιάς Tracer, βγήκε μετά και το GT που είναι φοβερή μηχανή, όπως βελτιώθηκε και το Tiger. Το βγάλανε με ηλεκτρόγκαζο, με riding mode, traction control, καλύτερη αεροδυναμική προστασία, βελτιώσεις σε ποιότητα. Βέβαια, αν με ρωτούσε κάποιος αν θα αγόραζες Tiger ή Tracer, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω αποκλειστικά για το Tiger τελευταίας γενιάς, από τα μοντέλα του 16, και για το Tracer το GT, όχι το απλό, το απλό το αφήνω στην άκρη, δεν το συζητάω. Πιθανώς να επέλεγα το Tracer GT, διότι όπως είπαμε έχει την βελτιωμένη ανάρτηση. Ξαναλέω, το GT δεν το έχω οδηγήσει, οπότε δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος, αλλά περισσότεροι από όσο έχω ψάξει σε βίντεο και περιοδικά, τέλος πάντων, λένε ότι είναι πάρα πολύ βελτιωμένο συγκριτικά με το απλό. Και φυσικά μας συνυπολογίσουμε ότι στένεψαν λίγο το τιμόνι και μάκρυναν το μεταξόνι έτσι ώστε να είναι πιο σταθερή μοτοσικλέτα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ πολύ θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση στο οδηγικό κομμάτι. Και αθροιστικά, όπως είπαμε και πριν, με την ευέλικτη οδική της συμπεριφορά και την ευκολότερη οδηγησιμότητα συγκριτικά με το Tiger, πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ δελεαστικό πακέτο. Φυσικά, το GT έχει και μια αρκετά όμορφη έγχρωμη οθόνη, την οποία τη δανείζεται από το ROE1, η οποία και αυτή προσθέτει πάρα πολύ, καθώς επίσης από στοιχεία εξοπλισμού έχει quick shifter, θερμενόμενα grips και φυσικά τις πλαϊνές βαλίτσες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό που οι πλαϊνές βαλίτσες δεν απαιτούν βάσεις, βάλε, βγάλε και τα λοιπά, και όλο αυτό να έχει αρνητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Εμένα προσωπικά δεν θα μ' άρεσε όταν είμαι χωρίς βαλίτσες να φαίνονται οι βάσεις, θα έπρεπε να τις βγάλω. Οπότε είναι πολύ θετικό, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στο Tiger. Η τιμή τους είναι περίπου στα ίδια, νομίζω το Tiger κοστίζει γύρω στις 14.000 ευρώ, 14 και κάτι, το Tracer το GT κοστίζει στα 13.000. Πιθανώς άμα αγόραζα να πήγαινα προς το GT, όχι απλά επειδή είναι πιο συμφέρουσα αγορά, αλλά επειδή πλέον έγινε και πραγματικά καλή και σωστή μοτοσικλέτα, όπως θα έπρεπε να είναι από την αρχή που είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Επίσης θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό σε αυτό το σημείο. Άλλο ποια μοτοσικλέτα είναι καλύτερη επιλογή, έτσι, και άλλο ποια μοτοσικλέτα είναι πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία μοτοσικλέτα μπορεί να κοστίζει 15.000 και μία άλλη μοτοσικλέτα μπορεί να κοστίζει 25.000 και να είναι απλά ένα 10-20% καλύτερη από την πρώτη. Οπότε δεν έχει καμία σχέση το ποια μοτοσικλέτα είναι καλύτερη με το άμα είναι πιο συμφέρον σαν πακέτο και σαν επιλογή και σε ποια τιμή διατίθεται.
Οπότε παιδιά, καλό θα είναι να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα και μακριά από φανατισμούς ή με παροπίδες κτλ. Και όπως σας λέω, ένα test ride, μια καλή δοκιμή, θα σας λύσει τις περισσότερες απορίες. Αλλά σε γενικά πλαίσια, για τους φίλους που ρωτάνε ποιο είναι καλύτερο, σου λέω βάσει αντικειμενικών επιχειρημάτων όσον αφορά τη γενικότερη ποιότητα κατασκευής του, τις προδιαγραφές των περιφερειακών και όσον αφορά κάποια οδηγικά χαρακτηριστικά που είναι καλύτερο και που χειρότερο το εκάστοτε μοντέλο. Τώρα από εκεί και πέρα έχει να κάνει και πώς το χρησιμοποιείς και τι θέλεις από αυτό. Άμα θέλεις μια οικονομική μοτοσυκλέτα, μια συμφέρουσα επιλογή, να κινείσαι μέσα στην πόλη, αλλά να μπορείς να κάνεις και το ταξίδι σου, φυσικά το Tracer είναι μια καλύτερη επιλογή. Άλλο καλύτερη μοτοσυκλέτα, άλλο καλύτερη επιλογή. Και μετά μπορεί να μου πεις ότι στο Tiger δεν μπορώ να πατήσω κάτω, δεν μπορώ, είναι για μέσα στην πόλη, ας πούμε, και σε αυτά δεν μπορώ να το... Οπότε μη βασιζόμαστε τόσο πολύ στις γνώμες. Και όταν ακούμε κάτι, καλό είναι να το διασταυρώνουμε και να μην ψαρώνουμε από τον αριθμό πωλήσεων, που βέβαια λέει πολλά πράγματα ή παίζει ένα ρόλο φυσικά η γενικότερη ποιότητά της και το πόσο καλή είναι, έτσι. Αλλά έχει να κάνει και με το γόητρο της μάρκας. Ας πούμε, Yamaha είναι η πιο εμπορική μάρκα. Και χάλια μοτοσυκλέτα να ήταν, πάλι θα πουλούσε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ένα best seller δηλαδή γίνεται best seller λόγω value for money, λόγω normal τιμής και καλής ποιότητας και καλή σχέση μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων. Έτσι γίνεται κάτι best seller. Δεν θα γίνει ποτέ best seller ένα BMW S1000XR, αλλά ούτε και ένα Ducati Multistrada. Τι σημαίνει, ότι το Tracer είναι καλύτερο? Προφανώς και όχι. Οπότε σας τα λέω όλα αυτά για να μπορούμε να κρίνουμε με πιο αντικειμενικά κριτήρια και να μην επηρεαζόμαστε από κάποια άλλα κριτήρια που σε πολλές περιπτώσεις είναι εσφαλμένα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, φίλοι μου. Περισσότερο έγινε για τον λόγο τον οποίο μόλις σας είπα, να μάθουμε να κρίνουμε και να κάνουμε σωστή διασταύρωση απόψεων. Ελπίζω να βοήθησα ουσιαστικά για τη διαδικασία και τον τρόπο σκέψης του πώς πρέπει να κρίνουμε και να αξιολογούμε. Θα ακολουθήσω, όπως είπαμε, βίντεο σχετικά με την αξιοπιστία των δύο μοντέλων αλλά και τις ανακλήσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Μέχρι την επόμενη φορά, να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.